Θα ήθελα για άλλη μια φορά να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Τουρκίας, κύριο Ερντογάν, σε μια ιστορική στιγμή για τις σχέσεις μας. Στην πρώτη επίσκεψη Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα μετά από 65 ολόκληρα χρόνια. Θα ήθελα να επισημάνω όμως ότι η ιστορική ήταν και η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας να προσκαλέσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Όχι διότι δεν γνωρίζουμε τα ζητήματα που μας χωρίζουν, τα οποία άλλωστε υπονομεύουν καθημερινά τις σχέσεις μας, αλλά διότι διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο στη γειτονιά μας, μια περίοδο έντασης στις ευρωτουρκικές σχέσεις, μια περίοδο ολοένα και πιο ανησυχητικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ευρώπη. Εξελίξεις που μας φέρνουν αντιμέτωπους με νέες διεθνείς προκλήσεις στην ασφάλεια, την σταθερότητα της περιοχής μας και βεβαίως την εξέλιξη που είχαμε και στην, σχετικά με την προσφυγική κρίση. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να ενισχύσουμε τους διάβλους της επικοινωνίας μας. Και ασφαλώς αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού. Του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του θεμέλιου λίθου των σχέσεών μας, που είναι η συνθήκη της Λοζάνης, που αναφέρεται ρητά και στο θέμα του Αιγαίου, αλλά και στα θέματα των μειονοτήτων. Του αλληλοσεβασμού, ώστε να μπορούμε να μιλάμε χωρίς προκλήσεις και χωρίς εξάρσεις, και βεβαίως το να μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά χτίζοντας και μια σχέση εμπιστοσύνης, που είναι ίσως το πιο δύσκολο. Υπάρχει ανάγκη οι σχέσεις μας να εξυγχρονιστούν, να είναι σχέσεις δύο γειτονικών χωρών του 21ου αιώνα. Βεβαίως και υπάρχει ανάγκη. Να είναι σχέσεις που ανταποκρίνονται και στις ανάγκες των λαών μας. Να είναι σχέσεις που θα συμβάλλουν στην ειρήνη, στη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, στο Αιγαίο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ο εξυγχρονισμός αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασμού των διεθνών συνθήκων, του διεθνούς δικαίου, της συνθήκης της Λοζάνης και όχι βεβαίως την αναθεώρησή της. Και αυτό, και σε αυτό θέλω να είμαι για άλλη μια φορά απολύτως σαφής. Σε αυτή τη βάση συνομιλήσαμε σήμερα ανοιχτά με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στην προσπάθειά μας να μην κρυφτούμε πίσω από διαφωνίες, να τις εντοπίσουμε, αλλά να άρουμε και παρεξηγήσεις, να καταλάβουμε ο ένας τι εννοεί ο άλλος. Μιλήσαμε για την ευρύτερη περιοχή, μιλήσαμε για το Αιγαίο, μιλήσαμε για την ένταση στο Αιγαίο. Εγώ τόνισα από την πλευρά μου ότι η παραβατική τουρκική αεροναυτική δραστηριότητα πρέπει να τερματιστεί. Οι αυξανόμενες παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και ειδικότερα οι εμπλοκές στο Αιγαίο αποτελούν κίνδυνο για τις σχέσεις μας και κυρίως αποτελούν και κίνδυνο για τους πιλότους μας. Προσέθεσα επίσης ότι δεν συνάδει με το καλό κλίμα που επιδιώκουμε να στήσουμε ανάμεσα στις δύο χώρες το γεγονός ότι εν έτη 2017 επικρέμεται από πάνω μας η έννοια του κάζους μπέλι. Και σε ό,τι αφορά την ανάγκη να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο την ανάγκη να εξομαλυνθούν οι εντάσεις στο Αιγαίο, συμφωνήσαμε να ξαναρχίσουμε υπό την δική μας εποπτεία οι συνομιλίες για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, αλλά και οι διερευνητικές συνομιλίες για την υφαλοκρηπίδα. Παράλληλα, τονίσαμε με τον κύριο Πρόεδρο τη σημασία που έχει η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού για τον λαό της Κύπρου, για τις σχέσεις μας και για την περιοχή μας. Από πλευράς μου υπογράμμισα τις πάγιες θέσεις μας για μια επανενωμένη ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς εγγυήσεις και ξένα στρατεύματα, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ζουν με ασφάλεια.
Τόνισα ότι η λύση αυτή πρέπει να βασίζεται στο πλαίσιο που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ελπίζουμε όλες οι πλευρές και η Τουρκία να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση στην επόμενη περίοδο, ώστε οι συνομιλίες να ξαναρχίσουν το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, μας απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της προσφυγικής κρίσης. Συνομιλήσαμε εκτενώς για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μια δύσκολη συμφωνία στην εφαρμογή της, αλλά μια σημαντική συμφωνία, η οποία χάρη στην τεράστια προσπάθεια των τουρκικών αλλά και των ελληνικών αρχών έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση των ροών και το κυριότερο έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση των θανάτων στο Αιγαίο, στην θάλασσά μας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήσαμε σε μέτρα για την ακόμα πιο αποτελεσματική συνεργασία των αρχών μας. Χαιρέτησα την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο τουρκικός λαός για την φιλοξενία πάνω από 3,5 εκατομμυρίων Σύρων αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τόνισα δε ότι οι λαοί μας δίνουν καθημερινά μαθήματα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης στις δυνάμεις αυτές στην Ευρώπη, που θεωρούν ότι το μέλλον μας μπορεί να χτιστεί στη λογική των αποκλεισμών και στους φράκτες που θα θέτουν εμπόδια στους πρόσφυγες που φεύγουν από εμπόλεμες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, μιλήσαμε με τον Πρόεδρο και για την σημασία των ευρωτουρκικών σχέσεων και τόνισα ότι η Ελλάδα στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ως μια στρατηγική σημασίας ευρωπαϊκή επιλογή με αμοιβαίες δεσμεύσεις και αμοιβαία ωφέλη. Ωφέλη που αφορούν τόσο την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, όσο βεβαίως και την ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων, δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη γείτονα. Υπογράμμισα στο πλαίσιο αυτό ότι η Ελλάδα στηρίζει και θα στηρίζει σταθερά μια δημοκρατική Τουρκία που θα κοιτάει προς την Ευρώπη. Μια Τουρκία που μετά την αποτρόπαια απόπειρα πραξικοπήματος που αντιμετώπισε, ελπίζουμε να επανέλθει το συντομότερο στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση της Τουρκίας και ο πρόεδρος Ερντογάν και στο παρελθόν είχε ξεκινήσει και πρέπει να ενταθούν. Παράλληλα, με τον Πρόεδρο συνομιλήσαμε για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας στον τομέα της ασφάλειας. Τόνισα, όπως τονίζω πάντα, ότι βασική αρχή και αξία της Ελλάδας είναι ο σεβασμός στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η Ελλάδα είναι η χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Είναι η χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ως εκ τούτου δεν είναι μια χώρα που μπορεί να υποστηρίζει πραξικοπηματίες. Υπογράμμισα όμως με απόλυτη σαφήνεια ότι η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, ένα κράτος δικαίου. Βασική αρχή αυτού του κράτους δικαίου είναι η διάκριση μεταξύ των εξουσιών. Συνεπώς, στην Ελλάδα η δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη και οι αποφάσεις της γίνονται απολύτως σεβαστές από όλους μας. Συνομιλήσαμε επίσης για τη συνεργασία μας στην οικονομία, την ενέργεια, τις μεταφορές, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τις μορφωτικές ανταλλαγές. Τονίσαμε τη σημασία ολοκλήρωσης ορισμένων σημαντικών έργων, για παράδειγμα η ακτοπλοϊκή σύνδεση Σμύρνης-Θεσσαλονίκης, η δεύτερη διασυνοριακή οδική γέφυρα στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήπων Ιψάλα και η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης. Συμφωνήσαμε επίσης την επανενεργοποίηση της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής και στην προετοιμασία μας για ένα ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το επόμενο διάστημα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο για τις ουσιαστικές συνομιλίες μας που κράτησαν και αρκετή ώρα, όπως θα διαπιστώσατε, και να πω ότι για την Ελλάδα η χρονιά που έρχεται, το 2018, είναι μια χρονιά ορόσημο. Και είναι μια χρονιά ορόσημο διότι μετά από μια πολυετή οικονομική περιπέτεια, η Ελλάδα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
βγαίνει από τα προγράμματα στήριξης και ανακτά την οικονομική της αυτοδυναμία και την γενικότερη δυναμική της, θα λέω εγώ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το 2018 έφτασε η στιγμή, εκμεταλλευόμενη αυτή τη θετική συγκυρία για την Ελλάδα, να συνδράμουμε ώστε να δημιουργηθεί το θετικότερο δυνατό κλίμα ανάμεσα στους δύο λαούς. Να συνδράμουμε ώστε οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα να συμπαρασύρουν ένα συνολικότερο κύμα συνεργασίας οικονομικής, πολιτιστικής, με αλληλοσεβασμό, αλληλεγγύη, που πιστεύω ότι είναι αρχές τις οποίες πρέπει να στηριχτούμε. Σας προσκαλώ λοιπόν να ανοίξουμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο. Ένα νέο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που δεν θα βασίζεται στην αμοιβαία καχυποψία, δεν θα βασίζεται βεβαίως στις προκλήσεις που είναι εύκολες, αλλά στη δύσκολη και επίπονη προσπάθεια να οικοδομούμε γέφυρες πάνω σε στέρεα θεμέλια. Και είμαι βέβαιος ότι θα το αποδεχτείτε. Αν δεν το αποδεχτείτε, θα αποβεί εις βάρος των λαών μας, εις βάρος της περιοχής μας και βεβαίως εις βάρος όχι μόνο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά των ευρωτουρκικών σχέσεων. Είμαι πεπισμένος όμως ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και διατηρώ την πίστη ότι αυτή η επίσκεψή σας εδώ είναι δυνατόν να ανοίξει ένα θετικό κεφάλαιο σε αυτή την κατεύθυνση.